Στα 25 μου ξεκίνησα να ορθόδοξα να κάνω άλμα επικοντό. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έκανα έτσι μια ωραία δεκαετία, την οποία ευχαριστήθηκα προπόνηση στο άλμα επικοντό. Και παράλληλα ξεκίνησα μια μελέτη έρευνα που λέγεται Replace, που είναι ένα καινοτόμο παιδαγωγικό σύστημα αθλητισμού, μέσα από το οποίο ουσιαστικά γυμνάζεσαι, αλλά παράλληλα καταναλώνεις συνέστημα, περνάς καλά, ευχαριστιέσαι, γελάς και δημιουργείς μια ποιότητα ζωής στον εαυτό σου. Θεωρώ ότι στη ζωή τα πάντα έχουν να κάνουν με το συνέστημα. Όταν το συνέστημά μας είναι καλά, τότε όλα τα πράγματα είναι καλά. Μέχρι στιγμής, τηρουμένων των αναλογιών, θεωρώ ότι ακολουθώ την καρδιά μου. Και με αυτή την έννοια, όλα είναι σε ροή. Κάτι μαθαίνω, πάντα κάποιες φορές έρχονται ωραία τα πράγματα, κάποιες φορές όχι, αλλά μέσα από αυτή τη διαδικασία σίγουρα πάντα κάτι μαθαίνω. Έχω περάσει πολλές δυσκολίες και θεωρώ ότι καλός ή κακός στη ζωή μέσα από τις ήττες μαθαίνεις, όχι μέσα από την απόλυτη επιτυχία για κάτι. Μέσα από αυτό εξελίσσεσαι, μέσα από τις αποτυχίες, από τις δυσκολίες, μέσα από αυτό έτσι βρίσκεις κίνητρα εσωτερικά για να μπορέσεις να εξελιχθείς και να γίνεις καλύτερος. Είσαι μια αθλήτρια που έχει χαράξει δική της ιστορία στον χώρο του αθλητισμού, αλλά το πικ σου, αν θέλεις, έγινε όταν σε είδαμε να χορεύεις στο Τάκι του Στάρ και να γίνεις η νικήτρια. Ναι. Αυτό σε πληγώνει ως αθλήτρια, δηλαδή για τους σκόπους που έχεις περάσει αυτά τα χρόνια? Δεν με πληγώνει. Είναι κάτι που και εγώ το παρατήρησα. Δεν με πληγώνει, σίγουρα όχι. Με την έννοια ότι τον πρωταθλητισμό δεν το έκανα για τους άλλους, αλλά για μένα. Ήταν μια πολύ ωραία μαγική διαδικασία. Απλά κατανόησα το πόσο δυνατό μέσο είναι η τηλεόραση. Και απ' την άλλη πέρασα τόσο καλά που θα ήμουν πολύ άδικη να πω ότι πω ρε παιδί μου με τον πρωταθλητισμό αυτό ή με το χορό το άλλο. Όχι, πέρασε πολύ ωραία. Ήταν μια μαγική εμπειρία. Νιώσα πολύ σύνδεση με τους ανθρώπους και με τον κόσμο. Χόρεψα πάρα πολύ. Ευχαριστήθηκα πάρα πολύ. Ευγνωμοσύνη νιώθω. Θεωρώ ότι είναι στη φύση του ανθρώπου ο ανταγωνισμός. Το θέμα είναι να μην εγκλωβίζεσαι σε αυτόν. Γιατί καμιά φορά όταν εστιάζεσαι στον άλλον, μεγενθύνεται τόσο πολύ που χάνεις τις δικές σου δυνατότητες. Οι άντρες φοβούνται να σε προσεγγίσουν επειδή είσαι πολύ δυναμική? Θεωρώ πως όχι, γιατί δεν θεωρώ ότι είμαι μόνο δυναμική. Έχω πάρα πολλές άλλες ποιότητες πέρα από αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου. Όταν κάποιος με γνωρίζει, ενώ αυτό που μπορεί να φαίνεται πρωταρχικά είναι το πολύ δυναμικό στοιχείο, στην πραγματικότητα θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλες ποιότητες που δεν φοβίζουν κάποιον άνθρωπο στο να με προσεγγίσει. Νομίζω ότι είμαι πολύ προσιτή. Είσαι ερωτευμένη? Όχι, αυτή την περίοδο δεν είμαι ερωτευμένη. Πιστεύω πάρα πολύ στις ανθρώπινες σχέσεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ να μπορούμε οι άνθρωποι να λέμε μια καλημέρα, να πέφτει κάποιος κάτω και να μπορούμε να του πούμε «Χρειάζεσαι κάτι, είμαι εδώ για σένα». Νομίζω ότι έχουμε εγκλωβιστεί όλη στην καθημερινότητά μας σε πολλά πρέπει και έχουμε χάσει την ουσία του πράγματος. Νομίζω ότι τα πράγματα θα πρέπει να έχουν περισσότερο συνέστημα και σύνδεση. Πώς ένιωθες όταν άκουγες κακές κριτικές για σένα? Κοίταξε, αυτό που έχω καταλάβει μέσα στα χρόνια είναι ότι ο καθένας από εμάς είναι όλα τα πράγματα και ο καθένας προβάλλει τα θετικά και τα αρνητικά του σε άλλους ανθρώπους. Ό,τι μου δημιουργεί συνέστημα και με μπλοκάρει στην κριτική, ψάχνω και εγώ να βρω μέσα μου τι είναι αυτό που με ενοχλεί. Αλλά θεωρώ ότι στην πραγματικότητα οι άνθρωποι προβολές κάνουμε. Δηλαδή κάποιος μπορεί να προβάλλει θετικά. Το μαγικό πέρυσι ήταν ότι αισθάνθηκα ότι ο περισσότερος κόσμος προέβαλε πάνω μου θετικά πράγματα και σε αυτό ένιωσα πολύ όμορφα. Αρχικά να πούμε ότι δεν είναι ότι είμαι σε μια κριτική επιτροπή. Είμαι στην κριτική επιτροπή του Dancing with the Stars, που ήταν ένας χώρος με τον οποίο μου έδωσε πολύ θετική ενέργεια, πέρασα πάρα πολύ καλά και με αυτή την έννοια μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, μιας και ο ρόλος της κριτικής επιτροπής και από τους ανθρώπους που με ξέρουν είναι λίγο κόντρα στο πώς είμαι, μια και προτιμώ πάντα να εμπνέω και να ενθαρρύνω παρά να κρίνω τους ανθρώπους. Φέτος, ποιο ζευγάρι είναι εκείνο που σου αρέσει πολύ? Κοίταξε να δεις, υπάρχουν πολλά ζευγάρια που είναι πολύ ωραία. Αυτό που έχω καταλάβει και η εμπειρία μου λέει από πέρυσι, ότι είδα αρχικά ζευγάρια πέρυσι που στην αρχή είπα δύσκολο να μείνουν 2 εβδομάδες, που όμως είχαν θεαματική διαφορά. Δηλαδή σε 3-4 live είχαν τρομερή αλλαγή και τρομερή εξέλιξη. Και πιστεύω ότι το ίδιο θα δούμε και φέτος. Δηλαδή ζευγάρια που στην αρχή μπορούμε να το δούμε πολύ καλά, μετά να μην είναι το ίδιο. Και ζευγάρια που αυτή τη στιγμή να λέμε δεν είμαι και το ζω, θα έχουν τρομερή εξέλιξη. Στο dancing, επειδή είναι live, επειδή έχει κριτική επιτροπή, επειδή έχει κοινό, αλλά επειδή και τον παράγοντα άνθρωπο, 2 άνθρωποι μπαίνουν και χορεύουν, πραγματικά δεν ξέρεις τι θα συναντήσεις κάθε φορά. Πώς είδες το Λάτσιο να χορεύει? Τον βρήκα εξαιρετικό. Η αλήθεια είναι ότι δεν περίμενα ότι μπορεί να χορεύει τόσο ωραία. Φυσικά κάναμε πάρα πολύ υπομονή όλοι, γιατί περιμέναμε να δοκιμάσει τουλάχιστον 89 φορές την κολοτούμπα που έκανε. Αλλά παρότι τελείωσε 6 το πρωί το γύρισμα, θεωρώ ότι άξιζε τον κόπο. Η τηλεόραση σου αρέσει? Είναι ένα μαγικό μέσο.
με πάρα πολύ δύναμη, αλλά επειδή η λέξη δύναμη περιέχει και πολύ θετικά πράγματα, αλλά και πάρα πολύ αρνητικά, θέλω μια ισορροπία. Μου αρέσει να δοκιμάζω πράγματα. Νιώθω ότι όσες φορές μπήκα να δοκιμάσω κάτι με στόχο του να είμαι νικήτρια, νοητικά, δεν υπήρξε ποτέ. Νομίζω ότι τις φορές που μπήκα απλά και διασκέδασα, ήταν και οι φορές που ήμουν νικήτρια. Η Ευγενία Μανολίδου κάνει μια εκπομπή το απόγευμα, η οποία δεν πάει καθόλου καλά. Η Ευγενία είναι ένα άτομο το οποίο είναι πολύ μαχητικό, δίνει πάρα πολύ ενέργεια σε αυτό που κάνει και σίγουρα θα βρει τρόπους και δρόμους να μπορέσει όλο αυτό το πράγμα να το εξελίξει. Πιστεύεις ότι στην Κρητική Επιτροπή του Dancing υπάρχουν ρόλοι? Νομίζω ότι ο καθένας είναι εαυτός του. Νομίζω και πέρυσι το ζήσαμε αυτό. Δηλαδή και ο Φωκάς ο Παγγελίνος είναι εαυτός του και ο Κωστάλας, ο κύριος Αλέξης είναι εξαιρετικός στο ρόλο του, σε αυτό που είναι δηλαδή, αυτό που εκφράζει. Και εγώ το ίδιο και ο κύριος Λάτσιος το ίδιο. Τι απαντάς στις κακές κριτικές? Πάντα όταν γίνεται μια κακή κριτική, εξετάζω την πρόθεση. Αν η πρόθεση είναι θετική, θα την βάλω πραγματικά, θα εσωτερικευτώ σε αυτό να δω τι έχει να μου διδάξει. Γιατί θεωρώ ότι όλα κάτι έχουν να μας διδάξουν. Τίποτα δεν γίνεται τυχαία. Υπάρχει μια συγχρονικότητα στα πράγματα. Πολλοί λένε ότι πήρε τη θέση τη Βελίκοβα. Ο κάθε άνθρωπο είναι εντελώ διαφορετικό και μοναδικό και έχει να εκφράσει και να δώσει κάτι μέσα από αυτό που κάνει. Η Γκαλένα Βελίκοβα είναι πραγματικά μια ειδήμονα. Εγώ θεωρώ ότι με βελτίωσε και με εξέλιξε πάρα πολύ πέρυσι και νιώθω ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Πλαστική θα έκανε? Νομίζω πω όχι. Νομίζω πω όχι. Ξέρεις, στη ζωή, πραγματικά, επειδή πολλές φορές η ζωή μου έχει επιβεβαιώσει ότι ποτέ μη λες ποτέ, δεν ξέρεις ποτέ τι θα γίνει, θεωρώ ότι η ομορφιά είναι μια πολύ εσωτερική διαδικασία. Φυσικά και πιστεύω ότι το να βρίσκεις δρόμους και τρόπους να σε κάνουν να αισθάνεσαι ψυχολογικά καλύτερα είναι κάτι που είναι φυσιολογικό, αλλά ψάχνω πάντα εσωτερικά να δω πώς μπορώ να είμαι σε ισορροπία. Προέρχεσαι από μια οικογένεια πολύ δεμένη. Ναι. Εσύ δική σου οικογένεια θα έκανε, θα έκανε ένα παιδί εκτός γάμου? Όχι, γιατί η φιλοσοφία μου δεν είναι στο να κάνω ένα παιδί, είναι στο να βρω έναν σύντροφο που να με εμπνεύσει τόσο πολύ που μέσα από αυτή τη διαδικασία να κάνω ένα παιδί. Δεν θα με πήρες δηλαδή αν θα ήμουν ερωτευμένη και καλά με έναν άνθρωπο, είτε έκανα είτε δεν έκανα παιδί. Είναι, για μένα η συντροφικότητα είναι πολύ πιο ουσίας, γιατί το παιδί έρχεται, μεγαλώνει, βιώνει πράγματα, αλλά όταν οι δύο άνθρωποι είναι καλά, μέσα από αυτό και το παιδί είναι καλά. Οπότε ψάχνω έναν σύντροφο που συντροφικά να λειτουργήσω και να υπάρξω μαζί του και αυτό μπορεί να φέρει καρπούς και άλλα πράγματα. Αλλά δεν είναι η αγωνία μου το να κάνω ένα παιδί απλά για να το κάνω. Είναι αλήθεια ότι το πρωί τρως σηκωτάκια με λαχανικά? Ναι, είναι αλήθεια. Μ' αρέσει πάρα πολύ να τρώω έτσι το πρωί κρέας ή ψάρι για πρωινό και δεν σας κρύβω ότι μου δίνει και πάρα πολύ ενέργεια. Ποια είναι τα όνειρα? Να μπορέσω έστω και λίγο να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο ο κόσμος να γίνει καλύτερος. Νιώθω ότι πολλές φορές αυτό το κομμάτι είμαι ακόμα παιδί. Κάπου έχω ακούσει ότι σου άρεσε το τραγούδι. Ναι, τραγουδίστρια. Ναι, υπήρξα σε μία μπάντα για κάποιο διάστημα. Πέρασα πάρα πολύ ωραία, διασκέδασα πάρα πολύ. Θυμάμαι τον προπονητή μου, ο οποίος γέλαγε που είχε έρθει την πρώτη φορά να με δει live να τραγουδάω. Εμπειρίες είναι η ζωή μου, ωραία. Είναι μικρή ζωή και είναι γεμάτη εμπειρίες. Οι στίχοι που με εκφράζουν γενικότερα και που πολλές φορές το τραγουδάω στους φίλους μου και στις φίλες μου είναι το You Can Do Magic. Γιατί θεωρώ ότι οι άνθρωποι πραγματικά έχουμε κάτι πολύ μαγικό μέσα μας και είναι καθαρά στη δικιά μας τη πρόθεση να το εκφράσουμε και να το εξελίξουμε.